τεράστιος θόρυβος έχει ξεσπάσει, κυρίες και κύριοι, στην εκπαιδευτική αγορά τις τελευταίες ημέρες, καθώς μετά την προεβδομάδων ανακοίνωση για τα ΙΕΚ που θα βάλουν λουκέτο και τα κολέγια που δεν μπορούν, πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, ήρθε μία νέα ανακοίνωση λέγοντας ότι είναι πάρα πολλά τα ΙΕΚ και τα κολέγια τα οποία ενδεχομένως θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο, και για να είμαι πιο ακριβής ο αριθμός είναι 20 των ιδιωτικών ΙΕΚ, επειδή έχουν οφειλές προς το δημόσιο, εκ των οποίων όμως κάποια έχουν προχωρήσει ήδη σε ρύθμιση. Δόθηκε λοιπόν μία ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, η οποία αναφέρει όλα τα ονόματα των εταιριών, ουσιαστικά αυτών που είτε είναι ΕΠΕ, είτε προσωπικές, είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρείες, δίδοντας όμως και τα ονόματα αυτών που έχουν ήδη προχωρήσει σε ρύθμιση και πληρώνουν κανονικά τις οφειλές τους. Πολλοί λένε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας υπόγειος πόλεμος για όλο αυτό. Κάποιοι άλλοι λένε ότι πάντα τέτοια εποχή δημιουργείται ένα τεχνητό κλίμα το οποίο πλήττει συγκεκριμένες επιχειρήσεις, και ότι κακώς κάποιες επιχειρήσεις ανακοινώνονται ως οφειλέτες από τη στιγμή που ήδη έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους. Εμείς θα ασχοληθούμε σήμερα με αυτό το θέμα. Θα συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Γιώργο Στήλιο. Θα συνομιλήσουμε με το διοικητή του ΙΚΑ, τον κύριο Ροβέρτο Σπυρόπουλο, και με τον νομικό εκπρόσωπο κάποιων εκ των ΙΕΚ που βρίσκονται στη λίστα. Για να πάμε σε αυτό το θέμα με τα ΙΕΚ, γιατί αυτός είναι ο λόγος που είστε κοντά μας, όπως επίσης έχουμε κοντά μας και τον διοικητή του ΙΚΑ, τον κύριο Ροβέρτο Σπυρόπουλο. Καλησπέρα, κύριε διοικητά. Καλησπέρα. Θα μείνω σε μία δήλωση που έκανε ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, λέγοντας ότι ουσιαστικά από το σύνολο των ΙΕΚ που είχαν περιθώριο μέχρι σήμερα για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, μάλλον μέχρι χθες αν θυμάμαι καλά, μόνο 3 ιδιωτικά ΙΕΚ έκαναν ρύθμιση, και μάλιστα για το ένα λέει ότι ιδιοκτήτης ΙΕΚ με οφειλές εκατομμυρίων έκανε ρύθμιση για 160 ευρώ το μήνα δόση, λέγοντας χαρακτηριστικά, και τη βλέπω τη φράση σε εισαγωγικά, θα έχουμε πεθάνει όλοι εμείς εδώ για να καταφέρει να ξεπληρώσει ο κύριος αυτός. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα δεν θα τα δεχτούμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Καταρχήν, κύριε Σπυρόπουλε, ισχύει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, εγώ θα σας απαντήσω σαν ΙΚΑ. Ναι. Σαν ΙΚΑ, οποιοδήποτε ρυθμίζει, έχει δυνατότητα ρυθμίσει τις πρόθεσμες οφειλές τους, ναι, στη βάση νομοθετικών διατάξεων. Μάλιστα. Υπάρχει νομοθετική διατάξη που λειτουργήσε, νομίζω ότι ήταν το 11, που λειτουργήσε για ένα χρονικό διάστημα και υπήρξαν σε αυτοί επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους. Αυτή η ρύθμιση όμως εκπνέει τον Ιούλιο του 2017. Μάλιστα. Τώρα. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή η εταιρεία για την οποία έκανε λόγο ο κύριος Λοβέρδος έχει υπαχθεί στη συγκεκριμένη ρύθμιση εδώ και χρόνια. Η οποία εκπνέει το 2012, η οποία εκπνέει ισχύς αυτής της ρύθμισης τον Ιούλιο του 2017. Άρα πρακτικά δεν έχει οφειλές, είναι ρυθμισμένες. Γιατί εντάχθηκε, θα ρωτήσω τον κύριο Στήλιο τώρα. Θέλω να πω ότι είναι... Κύριε Στήλιο, μ' ακούτε? Βεβαίως, σας ακούω. Λέω λοιπόν ότι αυτή η εταιρεία την οποία έβγαλε στα μανταλάκια ο Υπουργός, γιατί περί αυτού πρόκειται. Αντιλαμβάνεστε τώρα, όταν βγάζει κανείς μία λίστα με εταιρείες που έχουν οφειλές και ενδεχομένως κάποιοι να τις έχουν ρυθμίσει, κάποιοι άλλοι όχι, και τους βάλουμε όλους στον ίδιο κουβά, δημιουργείται και μία ανησυχία και στους σπουδαστές και στο προσωπικό και στην αγορά συνολικότερα. Και
από ό,τι μας είπε ο κύριος Σπυρόπουλος και ακούσαμε όλοι, ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει υπαχθεί σε μια νομιμότατη ρύθμιση που ήταν πριν από 2 ή 3 χρόνια λόγω της φοδρής κρίσης που αντιμετώπισε η χώρα μας, λίγη το 17, και αυτή η εταιρεία έχει ενταχθεί εκεί. Γιατί τη βγάλαμε τώρα στη λίστα? Εγώ μπορώ να σας πω ότι έχουμε προχωρήσει σε μια συνέντευξη τύπου μαζί με τον Υπουργό και τον κύριο Σπυρόπουλο. Έστειλα μια επιστολή σε όλους όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Διαβίου, στα ΙΕΚ και στα κολέγια, και τους λέω ότι πρέπει να ρυθμίσουν τις οπλές τους, διότι είμαστε ο ελεγκτής όπου βλέπουμε εάν τηρούν αυτά που προβλέπει η νομοθεσία, εάν είναι συμφωνείς με τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές ενημέρωτες. Όσοι λοιπόν είναι συνεπείς με τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους ενημερώτητες, έχουν τον νόμο με το μέρος τους. Εμείς, το Υπουργείο Παιδείας, η πολιτική ηγεσία, είμαστε θεματοφύλακες του νόμου, δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Μάλιστα. Αλλά τον ελληνικό λαό οφείλουμε, όχι να βρίσκουμε κόλπα και να ξεφεύγουμε. Όσοι χρωστούν, θα πρέπει, και χρωστούν πολλά ποσά, και το κάνουν αυτό κατ' επανάληψη και στο παρελθόν, και βρίσκουν τρόπους να ξεφεύγουν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είμαστε αποφασισμένοι να πληρώσουν και να ωφεληθεί από αυτό το ελληνικό δημόσιο και στη συνέχεια ο ελληνικός λαός. Ποιος είναι κατά του να πληρώσουν όσοι οφείλουν στην εφορία, στα ταμεία και γενικότερα στο δημόσιο? Σε μια τέτοια περίοδο που έχουμε υποστεί ως κοινωνία. Αυτοί οι οποίοι έχουν μεγάλες οφειλές, είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να έχει οφειλές από το παρελθόν να τις κουβαλά και από τις καλές εποχές, όταν υπήρχαν χρήματα και δεν. Το κράτος δεν ανταποκρινόταν. Μισό λεπτό, κύριε Στήλιο, για να βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα. Η συγκεκριμένη εταιρεία, ναι μεν οφείλει, αλλά έχει ρυθμίσει. Βλέπω εδώ για μία εταιρεία, μου λένε ότι έχουμε και τον κύριο Δημητρακόπουλο τώρα στη γραμμή, τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, γνωστό δικηγόρο, που είναι και πελάτες του οι εταιρείες που αναφέρονται εδώ και έχουν βρεθεί στην. Είναι πολλές. Ναι. Καλησπέρα, κύριε Δημητρακόπουλε. Καλησπέρα. Θέλετε να μας πείτε δύο πράγματα για να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Εσείς εκπροσωπείτε κάποια από αυτές τις εταιρείες, κάποιες, οι οποίες έχουν οφειλές, αλλά έχουν ρυθμίσει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από ό,τι μου λέτε. Εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή μια εταιρεία, έναν όμιλο εταιριών, του κυρίου Ξινή, το όνομα έχει ακουστεί, που απασχολεί πάνω από 1.500 εργαζόμενους και φοιτούν πάνω από 3.000 σπουδαστές, μαθαίνουν γράμματα και τέχνες. Στον όμιλο του κυρίου Ξινή. Μάλιστα. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Σπυρόπουλο, τον οποίο τον γνωρίζω σαν προσωπικότητα πάρα πολλά χρόνια. Άκουσα και εξίσου με μεγάλη προσοχή τον υφυπουργό του Παιδείας, τον κύριο Στήλο, διακεκριμένος και αυτός πολίτης της χώρας μας, και συμφωνώ και προσυπογράφω απόλυτα τα όσα είπαν. Οι εταιρείες οι οποίες δεν έχουν ρυθμίσει τις εισφορές τους προς τους ασφαλιστικούς φορείς, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος. Ο όμιλος αυτός του κυρίου Ξινή, ο οποίος από εχθές το βράδυ έχει κυριολεκτικά, ας πούμε, εκτεθεί στους πολίτες αυτής της χώρας ως ένας αναξιόχρεος όμιλος, είναι πέραν ιδέων ότι έχει προσκομίσει όλες τις ενημερώτητες στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς του Υπουργείου Παιδείας, όπου από εκεί αποδεικνύεται ότι ναι μεν έχει χρέη και υποχρεώσεις, αλλά όπως κάνουν εκατομμύρια επιχειρηματίες σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας της παραγωγικής, έχει κάνει ρύθμιση. Που σημαίνει ότι αυτή η ρύθμιση με βάση τον νόμο απαγορεύει σε οποιονδήποτε, ακόμα και σε αντίπαλους ομίλους, αν είχαν θεωρητικά τη θεσμική δυνατότητα, να του ανακαλέσουν την άδεια. Οποιοδήποτε σε μια εταιρεία που έχει κάνει ρύθμιση ανακαλέσει την άδεια λειτουργία της, διαπράττει ποινικό αδίκημα και θα κληθεί να απολογηθεί. Δηλαδή στις εταιρείες των πελατών σας. Όπως είπε ο υφυπουργός ο αρμόδιος ο κύριος Στήλος,
ότι είναι θεματοφύλακες της νομικής τάξης στη χώρα μας, συμφωνώ. Εφόσον είναι θεματοφύλακες και είναι θεματοφύλακες ο κύριος Τίτλος και θεσμικά ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, τον οποίο σέβομαι και τιμώ και το λέω και δημόσια αυτό, σαν προσωπικότητα, σαν συνταγματολόγο και σαν πολιτικό άνδρα, από τη στιγμή που ο Όμιλος συγκρινεί και αυτές οι εταιρείες και το σύνολο των εταιριών που συνδέονται νομικά μαζί του έχουν ασφαλιστική ενημερότητα, θα είναι ποινικό αδίκημα οποιοδήποτε. Έχουν ανακληθεί οι άδειές τους? Όχι βέβαια. Δεν έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας. Και με ασφαλιστική. Άρα γιατί πιστεύετε ότι είναι στο μανταλάκι? Προσέξτε, πιστεύω, δεν υπάρχει επίσημη θέση, δεν είπε κανένας από το Υπουργείο ότι θα ανακληθούν του κυρίου Ξινή οι άδειες λειτουργίας των ΙΕΚ που έχει. Απλώς κυκλοφόρησε χτες στα μέσα ενημέρωση και ιδιαίτερα στο διαδίκτυο μια λίστα με 30 περίπου εταιρείες, εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι ανενεργείς εταιρείες. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Δεν έχουν ΙΕΚ, δεν έχουν εκπαιδευτήρια. Μεταξύ αυτών των εταιριών ήταν και οι εταιρείες Ξινή. Και ενώ γράφουν δίπλα ότι έχει γίνει ρύθμιση, έχουν ρυθμίσει. Κάποιοι οι οποίοι εξυπηρετούν αλότρια συμφέροντα, ανταγωνιστικά συμφέροντα, και δεν αναφέρομαι βεβαίως ούτε στο Υπουργείο, ούτε στους βουλευτές που ήταν στην αρμόδια επιτροπή, αλλά ανθρώπους οι οποίοι πρημοδοτούν ανταγωνιστικά η ΕΚ, κάποιοι παραμόρφωσαν συνειδητά το διαδίκτυο. Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί βάλετε κατά, κύριε Δημητρακόπουλε, βάλετε κατά συναδέλφων μου. Τι λέτε παραμόρφωσαν, δηλαδή πήραν μια λίστα? Για πείτε μου, για να το ξεκαθαρίσουμε. Πήραν μια λίστα, η οποία λέει αυτή η λίστα ότι όσοι δεν έχουν τις ασφαλιστικές τους φορές ενημερότητα θα ανακληθεί άδεια δικαίως και να ανακληθεί χίλιες φορές. Σωστό είναι αυτό. Και στοχοποιούν τον Όμιλο Ξινή, ενώ ο Όμιλος Ξινή έχει ρυθμίσει 100% όλες τις εκκρεμότητες στο σύνολο όλων των εταιριών, όχι μόνο των δύο που έχουν οι ΕΚ, όλες τις συνδεόμενες άλλες 5-10. Με αυτά και με αυτά, καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός που ελέγχουν και μέσα δεν έχει ξεκινήσει η χρονιά. Έχει ξεκινήσει. Και ξέρετε τι γίνεται. Θέλω να πω, δηλαδή, σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό, σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μπορεί να κάνει κανείς ζημιά αφού ήδη έχουν εγγραφεί σχεδόν το σύνολο των σπουδαστών? Αν το δούμε και έτσι, δηλαδή, αν υιοθετήσουμε αυτό το σενάριο. Εδώ και πέντε χρόνια, συστηματικά, σε κάθε περίοδο εγγραφών μεταγραφών, από συγκεκριμένους κύκλους μέσα από το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά, υφίσταται επίθεση ο Όμιλος Ξινή. Διαδίθεν παραβάσεις. Βρίσκουν μέχρι και πορίσματα εισαγγελικά. Εντάξει, εδώ βέβαια είναι 20 εταιρείες, δεν είναι μόνο ο Όμιλος, έτσι. Ναι, είναι 20. Εγώ μιλάω για τον Όμιλο. Βρίσκονται μέχρι και απόρριτες. Δεν ξέρω εγώ πώς διαρρέουν εισαγγελικά πόρισμα, τα οποία ένα εισαγγελικό πόρισμα για να μπορέσει να γίνει δικαστική απόφαση περνάνε 5-6-7 χρόνια. Και το 90% των εισαγγελικών πόρισματων κατά κανόνα δεν γίνονται δικαστικές αποφάσεις. Κάνουν πόλεμο με ένα πόρισμα μιας εισαγγελέως, διακεκριμένης εισαγγελέως. Εντάξει, αυτή είναι και η δουλειά του δημοσιογράφου, ξέρετε. Ναι, δηλαδή. Δεν καταλάβατε όμως. Πριν κριθεί από τη δικαιοσύνη, έχουν βγάλει κάποιοι δημοσιογράφοι αποφάσεις περί δίθεν, ας πούμε, παρατηρητών στον Όμιλο Ξινή, που σας λέω ότι γνωρίζω σαν νομικός το πώς λειτουργεί. Έχουν μεν προβλήματα οικονομικά, όπως όλος ο κόσμος που συναλλάσσεται αυτή τη χώρα, σε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, όλοι έχουν προβλήματα οικονομικά. Τα έχουν όμως ρυθμίσει. Μάλιστα. Και δίνουν αγώνα να είναι συνεπείς στους χιλιάδες υπαλλήλους που έχουν και περισσότερο να είναι συνεπείς στην ποιότητα προσφοράς υπηρεσιών στους σπουδαστές. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Κάνω έκκληση στον κύριο Στήλο, ακούγοντας τη σαφή απάντηση που έδωσε ο κύριος διοικητής, ο κύριος Σπυρόπουλος του ΙΚΑ, αυτή η ρύθμιση που γράφτηκε με 160 ευρώ το μήνα ήταν μια ρύθμιση που θεσπίστηκε πριν από 2 χρόνια. Ναι, ναι, ακριβώς για να αντιμετωπίσει την κρίση που αντιμετώπισε η ελληνική κοινωνία. Έχει καταληκτική ημερομηνία το 2017 και μέσα σε αυτό το διάστημα θα έχει εξοφλήσει ο Όμιλος. Εάν δεν έχει εξοφλήσει, τότε να έρθουν. Είστε σαφέστατος, ξεκάθαρος και σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ το κανάλι, τα παραπολιτικά GR, το φίλο μου τον Γιάννη τον Κουρτάκη που μου έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσω. Όχι, δεν την έδωσε ο Κουρτάκη, εγώ σας την έδωσα. Εσείς μου τη δώσατε. Βέβαια, εγώ κάνω το ρεπορτάζ, εγώ κάνω την εκπομπή. Λοιπόν, να είστε καλά. Όχι, εδώ είναι ελεύθερο το ραδιόφωνο, να ξέρετε. Δεν υπάρχουν. Εγώ δεν υπάρχει γραμμή. Εδώ ο καθένας λέει την άποψή του ελεύθερα
και κάνει το δικό του ρεπορτάζ. Έγινε. Και θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω και τον διοικητή του ΙΚΑ, τον κύριο Σπυρόπουλο, ο οποίος με μεγάλη σαφήνεια είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, και οπωσδήποτε και τον αρμόδιο υπηρετικό, τον κύριο Στήλο, που θέλω να πιστεύω ότι σε μια περίοδο που θέλουμε να έχουμε εργαζόμενους, μην οθούμε άλλους. Κάνουμε δηλαδή μια αποφάση της κυβέρνησης. Είναι ξεκάθαρο, κύριε. Τους ανέργους, γιατί αυτό θα είναι παράνοια. Κύριε Δημητρακόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Δεν έχω χρόνο όμως, γιατί. Επειδή είναι η δουλειά σας αυτή να μιλάτε ασταμάτητα και να αγορεύετε στα δικαστήρια, αφήστε να ρυθμίσω. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Λοιπόν, κύριε Στυλιό, έχει οριστικοποιηθεί. Είναι ξεκάθαρα τα ναι, πράγματα. Έχει οριστικοποιηθεί. Πολιτικά κρατώ ότι η κυβέρνηση. Όχι, να κάνω ένα ερώτημα, κύριε Στήλιο, για να κλείσουμε με αυτό. Στηρίζουμε τους εργοδότες. Προφανώς. Και τους βοηθούμε, αλλά πρέπει να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις. Να ρωτήσω, έχει οριστικοποιηθεί η λίστα τελικά με αυτούς που δεν κατάφεραν να φέρουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενημερότητες? Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω, αλλά μπορώ δευτέρα να σας δώσω απάντηση. Γι' αυτό νομίζω ότι αρκετή ότι η πρόσκληση, η επιστολή η οποία στάλθηκε.